πάμε τώρα και στην Πρέβεζα, η τουριστική περίοδος δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Από σήμερα όμως, με το άνοιγμα των καταστημάτων εστίασης, δειλά-δειλά ξεκινούν τα βήματα και για την θερινή σεζόν και τους επισκέπτες, οι οποίοι βεβαίως τα προηγούμενα χρόνια και κυρίως τα τελευταία έχουν αυξήσει τον αριθμό των τουριστών και στη δική μας περιοχή. Θα συνομιλήσουμε μέσω Skype με τον Δήμαρχο Πρέβεζας, τον κύριο Νίκο Γεωργάκο. Κύριε Γεωργάκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς, όλους τους ακροατές. Καλησπέρα από την ωραία Πρέβεζα. Τα τελευταία χρόνια ο νομός Πρέβεζας συγκεντρώνει έναν πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών, αλλά όπως είπατε κι εσείς, λόγω φέτος του κορονοϊού, της κρίσης, της καραντίνας και όλων αυτών των μέτρων, υπήρξε μία δισκαμψία, η οποία βεβαίως και θεωρώ ότι σαν άνθρωποι που έχετε τα κλειδιά της πόλης, δεν θα αφήσετε να εξελιχθεί, αλλά θα αντιστραφεί αυτό το κλίμα και μέσα από παρεμβάσεις δικές σας, αλλά και με συνεννόηση με τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Είναι έτσι? Έτσι, έτσι ακριβώς όπως τα περιγράφετε. Και εμείς ως Δήμος Πρέβεζας και ως Δήμαρχος βέβαια δεν είμαστε οι ειδικοί. Οι ειδικοί είναι είτε λέγεται ξενοδοχειακοί, είτε οι ξενοδόχοι, είτε όλοι αυτοί που είναι στα τουριστικά καταλήματα και στα υγειονομικώς ενδιαφέροντα. Εμείς από τη μεριά μας ως συνέργεια βοηθάμε όλους αυτούς. Και η βοήθεια αυτή έρχεται με όλα αυτά που κάνουμε τις ημέρες τις προηγούμενες και τις επόμενες που προγραμματίζουμε να δούμε μια άλλη Πρέβεζα μετά κορονοϊού εποχή, λίγο διαφορετική όπως είναι και στην Άρτα στα Γιάννενα, αλλά πολύ περισσότερο στην παραλιακή ζώνη και για πρώτη φορά να βλέπουμε όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Σήμερα πρώτη άνοιγμα των καταστημάτων εστίασης. Δώστε μας μια γεύση για το πώς ήταν στην πόλη. Ήδη από χθες είχαν όλοι ένα μέτρο μαζί τους. Ξέρετε πολύ καλά η και απόσταση, στην Παρτίδα και στα στενάκια είναι η απόσταση. Τα τραπεζοκαθίσματα πρέπει να βρίσκονται σε τέτοια σημεία ώστε να δημιουργούν την ασφάλεια σε οποιονδήποτε έρχεται, είτε τους δημότες μας είτε τους επισκέπτες μας. Άρα όλη αυτή την και χθες και προχθές την περίοδο υπήρχαν ετοιμασίες. Σήμερα είναι όλα έτοιμα. Μάλιστα. Περπατήσατε καθόλου στην Πρέβεζα ή σε άλλες περιοχές του Δήμου σας για να δείτε αν υπάρχει αισιοδοξία, πώς είναι το κλίμα γενικότερα? Αισιοδοξία υπάρχει. Ήταν πολύ ο καιρός που ήταν κλειστά. Ξέρουν βέβαια ότι θα είναι πιο δύσκολη κατάσταση. Βέβαια η βοήθεια από εμάς, όπως έχουμε ξαναπεί, με τις μειώσεις όλων αυτών των τελών και των τραπεζοκαθισμάτων που είναι λιγότερα τα χρήματα για φέτος, ήταν για αυτούς ένα επιπλέον βάρος που έφυγε. Τώρα από εκεί και πέρα αισιοδοξία υπάρχει, τα τραπεζοκαθίσματα είναι στη θέση τους, οι ξενοδόχοι αρχίζουν και αυτοί να φτιάχνουν τις μικρές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να τα καθαρίζουν, καθώς και επίσης και τα καταστήματα που βρίσκονται παραλιακά και οι καντίνες στις όμορφες και πολύ μεγάλες παραλίες μας. Κύριε Γεωργάκο, το τελευταίο διάστημα κάνατε ένα έκτακτο δημοτικό συμβούλιο που είχε ως θέμα τον τουρισμό και εκεί στην εισήγησή σας, μεταξύ άλλων, είπατε ότι φέτος λόγω των μέτρων, λόγω του κορονοϊού, θα πρέπει να στοχεύσουμε σε 1, 2, 3, 8 βασικά σημεία προκειμένου να έχουμε μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, μεγαλύτερη προσέλκυση τουριστών, στοχεύοντας τα δυνατά σημεία που έχει η Πρέβεζα. Τα δυνατά σημεία της Πρέβεζας είναι η εύκολη πρόσβαση. Δεν το συζητώ και με την Εγνατία και με την Ιόνια. Εδώ είμαστε πολύ, πολύ κοντά σε πολύ μεγάλα κέντρα. Το δεύτερο είναι η μεγάλη ασφάλεια της ελευθερίας που έχει να κάνει με τις παραλίες και τις μικρές επιχειρήσεις, τουριστικές επιχειρήσεις. Το τρίτο είναι ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τις βαλκανικές χώρες όπως τα Σκόπια, τη Σερβία, την Βουλγαρία που εκεί τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε ώστε να έρθουν πολύ περισσότεροι και σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του Υπουργείου, καθώς επίσης και όλο αυτό το φυσικό τοπίο που όλοι μας το γνωρίζουμε, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι όποιος έρχεται για πρώτη φορά στην Πρέβεζα θα ξανάρθει. Mm-hmm. Όλα αυτά τα πρέπει να περάσουν μέσα είτε από έντυπα ενημέρωσης, εφημερίδες, περιοδικά, είτε και από τηλεοπτικά
από τηλεοπτικές εκπομπές, σε όλα τα κανάλια εθνικής εμβέλειας, και αυτό κάνουμε. Και το κάνουμε με έναν τρόπο, για πρώτη φορά ο Δήμος, που πιστεύω ότι πάμε πολύ καλά, γιατί η ανταπόκριση του κόσμου είναι μεγάλη. Οι γαλάζιες σημαίες στο Δήμο της Πρέβεζας, οι όποιες παρεμβάσεις έχουν γίνει ή που θα γίνουν στο μέλλον, είναι ένα ακόμη δυνατό χαρτί σας? Σίγουρα, γιατί όλα τα δείγματα που παίρνουμε, παρόλο που είναι δύο οι γαλάζιες σημαίες και άλλες δύο που θα διεκδικήσουμε του χρόνου, τέσσερις, τα δείγματα που παίρνουμε μέσα από το Πανεπιστήμιο σε όλες, το ξαναλέω, σε όλες τις παραλίες, είναι πάρα πολύ καλά. Δεν υπάρχει παραλία που να μην είναι στις προδιαγραφές αυτές που θέτουν. Τα καντερά είναι πολύ καθαρά, οπότε η γαλάζια σημαία είναι μια σημαία η οποία συμβολίζει μόνο την περιοχή. Όλη η περιοχή είναι πραγματικά τα αποτελέσματα που παίρνουμε πάρα πολύ καλά. Και εκτός από τις παραλίες βεβαίως υπάρχουν και οι χώροι, οι αρχαιολογικοί χώροι, οι οποίοι... Έτσι. Είναι σημείο αναφοράς. Και οι αρχαιολογικοί χώροι, ήδη γίνονται πολύ μεγάλα έργα μέσα στην Αρχαία Νικόπολη, όπου η περιφέρεια έχει προχωρήσει ένα πολύ μεγάλο καθαρισμό. Επίσης στην Αρχαία Κασόπη στο Ζάλογο, και εκεί προχωράνε οι εργασίες του θεάτρου, μέσα στην Νικόπολη και εκεί σε κάποια σημεία. Οπότε έχουμε πραγματικά αυτή την περίοδο έναν οργασμό έργων που θα είναι έτοιμα το καλοκαίρι για να τα επισκεφθούν. Σίγουρα υπάρχουν και άλλα φυσικά τοπία, τα οποία όμως ο επισκέπτης μπορεί με το στον υγροβιότοπο του Αμβρακικού να επισκεφθεί, ή θα ξεκινήσουν πάλι και τα μικρά καϊκάκια σε αποστάσεις βέβαια και λιγότερο κόσμο, για να χαρούν αυτόν τον Αμβρακικό που όλοι μας γνωρίζουμε το πόσο όμορφος και πραγματικά ωραίος είναι. Θα συνεχίσετε να πιέζετε ως προς το ζήτημα της σύνδεσης της Πρέβεζας με την Εγνατία? Βέβαια, το σημείο αυτό που πολλά χρόνια μας ταλαιπωρεί και βέβαια είναι στην ατζέντα κάθε φορά που γίνεται μια συνεννόηση με το Υπουργείο, θεωρώ ότι θα κλείσει, είναι επιτέλους θα κλείσει όλο το θέμα Άκτιο Αμβρακία, καθώς και οι τοπικοί οδοί που έχουν να κάνουν με τη Λευκάδα και την Βόνιτσα, και εκεί προγραμματίζονται έργα. Δεν το αφήνουμε ποτέ. Και η μελέτη βασικά από την Φιλιππιάδα προς την Πρέβεζα είναι έργα τα οποία είναι έργα πνοής, είναι έργα ασφάλειας για το δημότη και για τον επισκέπτη, και συντομεύουμε το χρόνο ακόμη περισσότερο σε σχέση με το πώς έρχονται τώρα. Κύριε Γεωργάκο, ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα και οι αδυναμίες που υπάρχουν στο παραλιακό μέτωπο? Γιατί νομίζω από την περιφέρεια έχει γίνει λόγος για το βιολογικό, που θα λύσει ένα χρόνιο πρόβλημα και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την αναβάθμιση της περιοχής. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο που εκτελείται, και εδώ πρέπει όλοι να δείξουμε κατανόηση, όλοι οι δημότες και οι επισκέπτες μας, ότι ένα τέτοιο έργο δημιουργεί και προβλήματα λίγο στους δρόμους και λίγο ταλαιπωρία. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ένα έργο πνοής, αυτό συνεχίζεται. Ήδη η πρώτη φάση των αγωγών σχεδόν έχει τελειώσει, γίνεται μια μερική αποκατάσταση και θεωρώ και μια ολική αποκατάσταση από την περιφέρεια των δρόμων. Πάμε σε πολύ καλό μέσα στο χρονοδιαγράμματα, οπότε προχωράει αυτός ο βιολογικός. Καθώς επίσης και η υλοποίηση του έργου που έχει ενταχθεί στο Αντώνης Τρίτης, και εκεί με την υδροδότηση των χωριών, των παραλιακών χωριών, θα λύσουμε ένα σημαντικό πρόβλημα. Βέβαια δεν σταματάνε εκεί, πολλά έργα έχουμε προγραμματίσει και έρχονται σιγά σιγά στην πορεία προς υλοποίησή τους. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω για την συνομιλία αυτή την οποία είχαμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.